Τέλος. Τεράστια νίκη για τον Ιπποκράτη. 69-61. Ο Ιπποκράτης γράφει ιστορία. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από το κλειστό γυμναστήριο ΚΟ, εδώ που για την 20η αγωνιστική της Α2 ο Κοσκοτέλη Ιπποκράτης υποδέχεται τον Απόλλων Πάτρας σε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχετε την ευκαιρία, όπως όλες τις εντός έδρας αναμετρήσεις του Ιπποκράτη, να το παρακολουθήσετε σε live streaming μέσω του yavkasports.gr. Πάμε για μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο για την μετάδοση του παιχνιδιού που ξεκινά στις 3 εδώ στο κλειστό γυμναστήριο.
Καλησπέρα και πάλι λοιπόν από το κλειστό γυμναστήριο ΚΟ. Εδώ που σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα σε Κος Χοτέλ Ιπποκράτη και Απόλλωνα Πάτρας. Είδατε πριν και την παρουσίαση των δύο ομάδων. Να δούμε και εμείς τις δωδεκάδες με τις οποίες έχουν στην διάθεσή τους οι δύο προπονητές. Με 10 παίκτες ο Απόλλωνας, του κύριου Κοτσίρη. Στεφανίδη, Βλάχο, Τζάιδα, Μπέμπη, Κασπίρη, Πολυδωρόπουλο, Μπαζίνα, Εζόμο, Δημακόπουλο και Καζαρνόφσκι.
Από την άλλη πλευρά, ο Ιπποκράτης, Μελάνε, Σκούφη, Τρύπα, Ναούμι, Καλαμπάκα, Σιμακόπουλο, Χατζηνικόλα, Χαρίση, Ψαθά, Μαστόρο, Λάμπρου και Δρόσο. Οι 12 παίκτες του Κώστα Παπαδόπουλου. Ο Απόλλωνας, ο οποίος θα ξεκινήσει με τους Στεφανίδη, Εζόμο, Μπέμπι, Μπαζίνα και τον Καζαρνόφσκι. Να δούμε και την πεντάδα του Ιπποκράτη από την άλλη πλευρά. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, δεν αγωνίστηκε με το Μαρούσι, αφού θα πάει την Τετάρτη για να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ομάδα του Αμαρουσίου. Θα παραμείνει στην Αθήνα για ένα διήμερο και να ταξιδέψει στη συνέχεια ο δικός για να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ομάδα της Καστοριάς για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ιπποκράτης με Καλαμπάκα, Ναούμι, Λάνε, Ασημακόπουλο και Χαρίση, με αυτούς τους πέντε θα ξεκινήσει το μάτς ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου. Σε ένα γήπεδο που η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τόσο κόσμο σε άλλα μάτς. Είναι και πιο νωρίς σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια. Συνήθως γίνονται στις 5 τα μάτς εδώ στην ΚΟ, αλλά προφανώς και πρέπει να εξυπηρετηθεί η ομάδα του Απόλλωνα, όπως συμβαίνει και όταν ο Ιπποκράτης ταξιδεύει εκτός έδρας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη, Καζαρνόφσκι και Χαρίσης στον Τζάμπολ. Πρώτη επίθεση για την ομάδα του Ιπποκράτη, με τον Λάνε να αφήνει στον Ασημακόπουλο και ο Χαρίσης ψάχνει συνεργασία, θα περάσει τον Ασημακόπουλο στη γωνία μόνος του. Ο Λάνε για τρεις, θα στοχίσει ψηλά το rebound από τον Ζόμο, ο οποίος θα αφήσει στον Στεφανίδη. Στεφανίδης, ο playmaker του Απόλλωνα. Μπάλα στον Καζαρνόφσκι. Σουτ για τρεις από την κορφή. Εύστοχο από τον Μπέμπι. Και 0-3 για την ομάδα του Απόλλωνα. Ο Ναούμης για τον Χαρίση. Ξανά ο Σωμακόπουλος κάτω από το καλάθι. Άστοχος, ο Καζαρνόφσκι μαζεύει. Κατεβάσει μάλιστα και ο Καζαρνόφσκι. Πάει ψηλά. Δύσκολο καλάθι. Θα καταφέρει να το πετύχει μπροστά από τον Κώστα Χαρίση. Τον Κώστα Χαρίση, ο οποίος είναι ο πρώτος στις τάπες στο πρωτάθλημα. Πρώτος στα κοψίματα. Καλαμπάκας για τον Χαρί, για τον Ασημακόπουλο. Ο Λάνε ζητά σκριν. Βγαίνει ο Καζαρνόφσκι για να τον πιέσει. Ο Ασημακόπουλος έχει μείνει μόνος του για τρεις. Θα αστοχίσει. Η μπάλα στα χέρια του Απόλλωνα, με τον Καζαρνόφσκι να αφήνει στον Μπέμπι. Καζαρνόφσκι θα χάσει. Ο Λάνε θα τρέξει στον ευνηδιασμό. Θα γυρίσει γρήγορα ο Απόλλωνας. Ξανά ο Λάνε. Σε κοντρόλ επίθεση πλέον ο Ιπποκράτης. Ο Ασημακόπουλος πάει στα πόδια του Καζαρνόφσκι. Βάζει για τον Καλαμπάκο. Ο Καλαμπάκος από τη γωνία για τρεις. Θα αστοχίσει. Θα μαζέψει το rebound ο Μπαζίνας. 8 λεπτά για το πρώτο δεκάλεπτο, 0-5 ο Απόλλωνας. Ο Στεφανίδης θα πάει κοντά στο καλάθι, εύκολα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Ιπποκράτη και θα κάνει το 0-7 για τον Απόλλωνα. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα της Πάτρας. Ο Λάνε για τον Σιμακόπουλο, από εκεί ο Χαρίστης θα γυρίσει, θα στοχίσει. Χαρίσης φαίνεται να τον ακολουθεί αμυντικά ο Εζόμο. Το ίδιο γίνεται και στην άλλη πλευρά. Ο Χαρίσης ακολουθεί τον Εζόμο και ο Σεμακόπουλος τον Καζαρνόφσκι. Σουτ για τρεις. Άστοχο. Θα μαζέψει ο Σεμακόπουλος από το σουτ του Μπαζίνα. Ο Λάνε προσπαθεί να τρέξει για τον Ιπποκράτη. Πάει μόνος του. Βγάζει την γωνία. Ο Καλαμπάκας. Ο Σεμακόπουλος. Ο Χαρίσης για τρεις. Άστοχος, μαζεύει το rebound τον Καζαρνόφσκι, ένας γρήγορος ρυθμός στο μάτς. Πάρα πολλές επιθέσεις, πάρα πολλά σουτ τριών πόντων μάλιστα σε αυτό το ξεκίνημα. Έχουμε παίξει μόλις 3 λεπτά.
Ο Στεφανίδης προσπαθεί να παίξει το πήγαινε όλο με τον Ζόμο. Δεν θα περάσει πάσα που θα ήθελε. Ζόμο βγάζει έξω. Κάνει βήματα. Ο Μπαζίνας ώστε να καταφέρει να γίνει κάτοχος ουσιαστικά της μπάλας. Ξεκίνησε την προσπάθειά του. Και όλα είναι για μια νέα επίθεση για τον Ιπποκράτη. Ο Ασημακόπουλος για τον Ναούμι. Ο Ναούμι θα προσποιηθεί. Θα στοχίσει αλλά θα κερδίσει το φάουλ. Και το δικαίωμα για δύο βολές. Ο Αποστολής Ναούμις. Την ωραία συνεργασία που βγήκε εδώ. Μια συνεργασία που φαίνεται να την ψάχνει ο Ιπποκράτης. Σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 3,5 λεπτά του παιχνιδιού. Το πρώτο φάουλ του μάτσε ήταν αυτό. Ο Ναούμις είναι στην γραμμή. Θα ευστοχίσει στην πρώτη βολή. Κάνει το 3-7. Και το 4-7 τώρα. Πιέζει στην πρώτη μπάλα ο Σημακόπουλος. Μπέμπι. Εμείς θα κρατήσει με τον Καλαμπάκα τον Πιτερίκο. Ο Κωνσταντινόφσκι έχει βγει μακριά το πεδίο δράσης του. Προσπαθεί να αποστάρει τον Σημακόπουλο. Κωνσταντινόφσκι έχει πάει σε βοήθεια ο Χαρίσης. Ο Εζόμο από την κορφή. Άστοχος. Σημακόπουλος μαζεύει και αφήνει για τον Λάνε. Ο Χαρίσης προσπαθεί να ρολάρει πάνω στον Εζόμο. Κερδίζει το φάουλ. Ο σέντερ του Ιπποκράτη ρόλαρε ουσιαστικά πάνω στον Ζόμο. Κέρδισε το δεύτερο ομαδικό φάουλ του Απόλλωνα. Δεν έχει κάνει φάουλ στο μάτσα ακόμη ο Ιπποκράτης. Ο Λάνε για τον Ασημακόπουλο. Γκολ φάουλ από τον αρχηγό. Αυτή η συνεργασία που ψάχνουν κάτω από την μπασκέτα. Ο Ασημακόπουλος θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει το φάουλ. Το φάουλ από τον Μπέμπι, το τρίτο ομαδικό για τον Απόλλωνα. Και 6-7 για τον Ιπποκράτη που απαντά σε αυτό το σερί 7-0 του Απόλλωνα. Με ένα δικό του 7-0. Το 0-7 λοιπόν, 7-7 από τον Ιπποκράτη. Με 5 πόντους του Ασημακόπουλου και 2 του Ναούμι. Σουτ για 3. Εύστοχο από τον Στεφανίδη. Απάντηση. 6.75. Βλέπετε εδώ. Ο Χριστόφορος Στεφανίδη. Όλα ναι. Για τον Ασημακόπουλο. Θα γυρίσει ο Καλαμπάκας, pick and roll με τον Ασημακόπουλο. Ξανά ο Χαρίσης, τελειώνει η επίθεση. Κλέβει ο Απόλλωνας με τον Ζόμο. Και από εκεί μπάλα στα χέρια του Μπαζίνα. Μπαζίνα στα κατεβάσει. Τον Καλαμπάκα να τον επιτηρεί. Μπάλα στα χέρια του Στεφανίδη. Ο Στεφανίδης με τον Λάνε, παίρνει το screen. Ψάχνει το pick. Ξανά ο Στεφανίδης. Επιθετικό φάουλ από τον Ζόμο στην προσπάθειά του να κλείσει τον διάδρομο προς τον Λάνε. Χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ ο παίκτης της ομάδας της Πάτρας. Θα περάσει εκτός παιχνιδιού ο Μπαζίνας και στην θέση του ο Κασπίρης. 7-10, 4-40 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ασημακόπουλος για τον Χαρίση. Ο Χαρίσης με τον Εζόμο. Θα χάσει χαμηλά. Θα τρέξει. Μπέμπι, θα κατεβάσει. Ο Αλέξο για τον Καζαρνόφσκι. Και από εκεί μπάλα στα χέρια του Στεφανίδη. Ξανά οι δυο τους. Ο Στεφανίδη ζήτησε το screen. Στην γωνία, σουτ για 3, άστοχο, Ζόμο μόνος του σηκώθηκε, μάτσεψε το rebound. Στεφανίδης προσπαθεί να βρει λύση, ο Ζόμο για 2, θα αστοχίσει, θα το κάνει παραλογχάτερη. Ο Ασημακόπουλος
για τον Ναούμι. Ο Ναούμις κερδίζει το φάουλ από τον Κασπίρη. Αυτό είναι μάλιστα το πέμπτο ομαδικό και υπάρχει σε βολές ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος σε 6 λεπτά δεν έχει κάνει ούτε ένα φάουλ. Απίστευτο. Ο Ψαθάς από τη μία και ο Δημακόπουλος από την άλλη θα περάσουν στην αναμέτρηση. Έξω ο Ασημακόπουλος και στην θέση του Ψαθάς. Ο Ναούμις είναι στην γραμμή για δύο βολές. Θα ευστοχίσει στην πρώτη. Οκτώ, δέκα. Και εννέα, δέκα τώρα. Τρία και πενήντα οκτώ. Για το τέλος της πρώτης περίοδου. Παναφέρει ο Κασπίρης, τον Καζερνόφσκι και ο Κασπίρης θα κατεβάσει. Πουστάρει ο Δημακόπουλος με τον Χαρίση, άστοχος. Μαζεύει Χάντζη Νικόλας που έχει περάσει στο μάτς για τον Λάνε. Εκείνος έξω, Ναούμις για τρεις. Θα στοχίσει ο Καζερνόφσκι και θα μαζέψει. Παραμένει το 9-10. 3,5 λεπτά για την πρώτη περίοδο και το πρώτο φάουλ του Ιπποκράτη στην πρώτη περίοδο είναι από τον Λάνε. 3:33 πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου, ο Ιπποκράτης κάνει το πρώτο του φάουλ στο μάτς. Το χρεώνεται ο Λάνε. Κάτι που σημαίνει ότι έχει να δώσει και φάουλ μέχρι το τέλος της πρώτης περίοδου. Στεφανίδης βρέθηκε μόνος του ξαφνικά. Σούταρε 13, ευστόχησε. Μπερδεύτηκαν λίγο στα μαρκαρίσματα οι παίκτες του Ιπποκράτη. Στεφανίδης έχει δώσει λύσεις με δύο δικά του τρίποντα. Μετά το 7-7 εκείνος είχε σκοράρει δύο φορές για την ομάδα του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας ο οποίος κλέβει τώρα εδώ με τον Μπέμπη. Καζαρνόφσκι, αλλά θα γυρίσει. Μπέμπης βλέπει διάδρομο, πάει ψηλά, κερδίζει το φάουλ. Από τον Ψαθά νομίζω το φάουλ αυτό. Δεύτερο φάουλ για τον Ιπποκράτη. Είναι 13 λοιπόν, 2:48 για την πρώτη περίοδο, εύστοχο στην δεύτερη, 9-14. Τον Λάνε αφήνει για τον Χατζη Νικόλα, ο Χατζη Νικόλας βγάζει έξω, Ασημακόπουλος, ο Λάνε μόνος του για τρεις, εύστοχος. Εύστοχος ο Ευστονός. 12-14, 2,5 λεπτά για την πρώτη περίοδο. Με το τρίποντο του Ράιτ Λάνε. Ο Λάνε, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι Σαββατοκύριακο που πέρασε αγωνίστηκε με την Εθνική Εστονίας. Άμεση απάντηση τον Κασπίρη. 12-17, εξαιρετικά εύστοχος ο Απόλλωνας έξω από τα 6,75. Ο Λάνε θα βγάλει έξω, ο Ψαθάς, ο Ναούμις θα προσποιηθεί. Υπέροχη προσπάθεια του Ναούμι που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και θα κάνει το 14-17, 1:45 για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Πάω χαμηλά τον Ασημακόπουλο. Σημακόπουλος πάνω στον Δημακόπουλο, ενώ θα περάσει για
αυτά τα 1.36 στο μάτς από την πλευρά του Απόλλωνα ο Βλάχος και από την πλευρά του Ιπποκράτη και ο Σκούφης και ο Μαστορός. Επαναφορά τον Απόλλωνα, βάλα στα χέρια του Μπέμπη, από εκεί ο Βλάχος, ο Καζαρνόφσκι, ο Στεφανίδης θα προσποιηθεί με τον Ψαθά. Καζαρνόφσκι με τον Ασημακόπουλο, σουτ για δύο, άστοχο, ο Μαστόρος θα μαζέψει. Ο Μαστόρος για τον Σκούφη. Ο Σκούφης δεν είχε πάσα, σούταρε για τρεις, αστόχησε, μαζεύει το rebound ο Βλάχος και από εκεί μπάλα στα χέρια του Κασπίρη. Ο Στεφανίδης με τον Χατζη Νικόλα, άλλαξε τα μαρκαρίσματα, πιο γρήγορος ο Στεφανίδης, κερδίζει το φάουλο τον Ψαθά. 50 δεύτερα για την πρώτη περίοδο, αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό του Ιπποκράτη. Καζαρνόφσκι να προσποιηθεί πάνω στον Ψαθά. Φάουλ. Πέμπτο ομαδικό. Πάει στην γραμμή Καζαρνόφσκι. Χρειώνεται το Ψαθάς. Δεκατέσσερα-δεκαοκτώ. Και 14-19 τώρα. Συν 5 ο Απόλλωνας. 40 δεύτερα για την λήξη του πρώτου δεκαλεπτού. Ο Ασημακόπουλος με τον Καζαρνόφσκι. Προσποιείται ο αρχηγός. Κερδίζει το φάουλ από τον Καζαρνόφσκι. Πάει στην γραμμή. Αρχηγός του Ιπποκράτη, κανένα καλό πρώτο δεκάλεπτο. Θα στοχίσει την πρώτη βολή. Εύστοχος στην δεύτερη, 15-19 και το πρώτο time out του πρώτου δεκαλέπτου στα 31 δεύτερα πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου εδώ στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ. 15-19 προηγείται η ομάδα του Απόλλωνα. Επιστροφή λοιπόν για αυτά τα 31 δεύτερα για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, 15-19. Επαναφέρει ο Βλάχος για τον Απόλλωνα, αφήσει για τον Καζαρνόφσκι και από εκεί μπάλα στα χέρια του Μπέμπη.
Κόμπης θα κρατήσει με τον Χατζηνικόλα. Στεφανίδης με τον Μαστόρο. Φάουλ. Το χρειώνει το Μαστόρος. Δικαίωμα για δύο βολές στον Στεφανίδη. 16 δεύτερα πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος. Στεφανίδης στη γραμμή. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τα σουτ του 6-6 και 75. 12-15-20. Και το 15-21 τώρα. 16,5 δεύτερα. Επίθεση για τον Ιπποκράτη. Σμακόπουλος για τον Μαστόρο. Μαστόρος, ο Σμακόπουλος, Σκούφης, Ψαθάς και Χατζηνικόλας. Η 5 του Ιπποκράτη για αυτά τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα. Μαστόρος πάει κοντά στο καλάθι, θα βγάλει στην γωνία. Ο Χατζηνικόλας για 3, θα αστοχίσει. Η μπάλα είναι για τον Ιπποκράτη. Από τα χέρια του Εζόμο. Πέρασε εκτός. Και απομένει μάλιστα 1,5 δευτερόλεπτο για να εκδηλώσει επίθεση ο Ιπποκράτης. Και έχουμε time out για να το οργανώσει όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται αυτό το 1,5 δεύτερο ο Κώστας Παπαδόπουλος. Ένα δευτερόλεπτο λοιπόν για να εκδηλώσει επίθεση ο Ιπποκράτης. 15-21 το σκορ, θα επαναφέρει ο Λάνε από την baseline. Να δούμε πώς θα βγουν τα μαρκαρίσματα. Υπέροχη ενέργεια από τον Ιπποκράτη. Τρομερό. Τρομερό. Καλά φυγεί και μόνο στο Ψαθάς. Και έκανε το 17-21. Μειώνει στους 4 ο Ιπποκράτης με το τελείωμα του πρώτου δεκαλέπτου. Ιπποκράτης Απόλλων Πάτρας λοιπόν μέρος δεύτερο, με τον Απόλλωνα να προηγείται με 17-21. Ο Απόλλωνας που θα ξεκινήσει την δεύτερη περίοδο με τους Μπέμπι, Μπαζίνα, Καζαρνόφσκι, τον Στεφανίδη και τον Βλάχο. Ιπποκράτης Μελάνε, Χατζηνικόλα, Σημακόπουλο, Ψαθά και Μαστόρο. Στεφανίδης για τον Καζαρνόφσκι.
Μπέμπης, Κοζαρνόφσκι. Φερνώνεται με φάουλο ψαθάς. Έντονες οι διαμαρτυρίες. Πιο πολύ είχε να κάνει με το ότι δεν το έδωσε ο διαιτητής που ήταν κατά την μασκέτα, αλλά το έδωσε ο διαιτητής που βρίσκεται εδώ πλάγια. Αυτό έχουν να κάνει περισσότερο οι διαμαρτυρίες του Ιπποκράτη. Το έδωσε ο διαιτητής που ήταν πλάτη δηλαδή στην φάση. Χάτζε Νικόλα στα κλέψη. Πολύ γρήγορα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Κατάλαβε την φάση ο Γιάννης Χατζηνικόλας. Πέτυχε ένα εύκολο καλάθι στον ευνηδιασμό. Στοφανίδης προσποιείται, ψάχνει επιλογές, βγάζει έξω. Ο Μπέμπης για τον Καζαρνόφσκι. Εκτός ισορροπίας εκείνος θα ευστοχίσει. 19-23 με το τρίποντο, με το δίποντο του Καζαρνόφσκι. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Λάνε. Χωρώνει τον Μπαζίνας. Στην προσπάθεια του Λάνε να ξεφύγει. Ο Χαρίσης θα επιστρέψει στο παιχνίδι στη θέση του Ψαθά, ο οποίος έχει 3 φάουλ στο μάτς. Πέρασε εκτός για να προστατευθεί. Ο Μαστόρος για τον Χαρίση. Χαρίσης καθυστέρησε. Ο Λάνε για 3. Αστοχίσει. Ο Χατζηνικόλας μαζεύει το rebound. Μια επίθεση για τον Ιπποκράτη. Χατζηνικόλας θα βγάλει έξω. Βασιμακόπουλος για τον Χαρίση. Κερδίζει ο Ιπποκράτης. Ο Απόλλωνας με τον Στεφανίδη. Στεφανίδης με τον Λάνε. Στεφανίδης πιο γρήγορος από τον Χαρίση. Κρατήσει, θα περάσει και τον Καζαρνόφσκι. Εκείνος με τον Βασιμακόπουλο. Φάουλ από τον Λάνε στον Μπαζίνα. Επαναφορά από την βασική γραμμή με τον Στεφανίδη. Στεφανίδης με τον Μαστόρο. Πάρει το σκρίνο Στεφανίδης. Θα προσποιηθεί, είναι πιο γρήγορο, σουτ για 3. Άστοχο στο τέλος του χρόνου. Χατζηνικόλας μαζεύει και θα βρίσκει για τον Μαστόρο. Ο Μαστόρος απέναντι για τον Λάνε. Ο Λάνε για τον Ασημακόπουλο. Σημακόπουλος με τα, στα πόδια με τον Καζαρνόφσκι. Με ταμπλό, εύστοχο. Πιο γρήγορο. Ο Άντωνας Ασημακόπουλος. Πήγε στα πόδια τον Καζαρνόφσκι. Και πέτυχε το καλάθι. Έκανε το 21-23. Στεφανίδης σουτ για 3, άστοχο στη συνέχεια από τον Βλάχο. Ο Ιπποκράτης προσπαθεί να τρέξει. Ο Λάνε θα κατεβάσει. Θα τον χαρίσει. Μπάλα θα περάσει για τον Χατζηνικόλα. Ο Χατζηνικόλας προσποιείται, πάει κοντά στο καλάθι. Γκολ φάουλ από τον Χατζηνικόλα. Και που φάνηκε ότι θα έχανε την ισορροπία του, κατάφερε να ευστοχίσει, να πετύχει το καλάθι, να κερδίσει και το φάουλ, να φέρει το μάτς στα ίσια και να έχει το δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή ο Χατζηνικόλας την ίδια ώρα που ο Βλάχος θα περάσει εκτός για να περάσει ο Δημακόπουλος και πάλι στην θέση του για την ομάδα του Απόλλωνα. Ο Χατζηνικόλας λοιπόν στην γραμμή, 23 όλα. Άστοχος, Δημακόπουλος θα μαζέψει. Προσπάθησε να κλέψει ο Χατζηνικόλας, πιέζει ο Ιπποκράτης, καταφέρνει, προλαβαίνει να περάσει το κέντρο Μπαζίνας. Στη συνέχεια όμως κάνει λάθος ο Στεφανίδης. Κατοχή για τους γηπεδούχους με τον Κασπίδη να περνά στο μάτς στην θέση του Μπαζίνα. Ο Μαστόρος θα αφήσει για τον Λάνε. Λάνε για τον Χατζηνικόλα. Χατζηνικόλα θα βγάλει στην γωνία τον Ασημακόπουλο. Ο Χαρίσης με τον Δημακόπουλο. Ο Χαρίσης θα γυρίσει. Για 2 θα αστοχίσει. Μπέμπης θα μαζέψει.
23-23, 6 και 45 για το ημίχρονο. Βλέπει διάδρομο, βάζει έξω. Ο Λάνε θα κλέψει την πάσα του Μπέμπη και στη συνέχεια έχουμε φάουλ αντιαθλητικό από τον Καζαρνόφσκι. Χρεώνεται με αντιαθλητικό ο Καζαρνόφσκι πάνω στον Λάνε. Καλαμπάκας περνά στην θέση του Μαστόρου. Ο Λάνε θα πάει στην γραμμή. Το μάτς είναι στην ισοπαλία. Και 24-23 τώρα από την ελεύθερη βολή του Ράιτ Λάνε. Εύστοχος και στην δεύτερη. 25-23 και η κατοχή για τους γηπεδούχους που με αυτόν τον τρόπο παίρνουν προβάδισμα στο μάτς. Ο Λάνε θα επαναφέρει. Λάνε για τον Σημακόπουλο. Σημακόπουλος με τον Καζαρνόφσκι. Θα βγάλει στη γωνία ο Χαρίσης. Μπάλα θα φτάσει με ένα περίεργο τρόπο στον Λάνε. Θα προσποιηθεί, θα βγάλει έξω ο Χαρίσης με άμυνα για τρεις. Ναι! Κώστας Χαρίσης. Εκεί που φαινόταν χαμένη η επίθεση για τον Ιπποκράτη, ο Χαρίσης με τρεις έκανε το 28-23 με τους παίκτες του Απόλλωνα κολλημένους πάνω του. Στεφανίδης θα προσποιηθεί με τον Χαρίση. Πάλι άλλαξε τα μαρκαρίσματα. Πιο γρήγορος ο Στεφανίδης. Θα πάει στα πόδια. Θα προσποιηθεί. Θα σουτάρει. Κερδίσει το φάουλ. Τον Χαρίση. Τον Χαρίση. Δίκαιωμα για δύο βολές στον Στεφανίδη. Ο Σκούφης θα περάσει την θέση του Λάνε. Στεφανίδης πάει στη γραμμή. 6 λεπτά για το δεύτερο μέρος. 28-23 στο συν 5 ο Ιπποκράτης. Με τις δύο βολές του Λάνη από το ανταθλητικό που κέρδισε προηγουμένως και το τρίποντο που πέτυχε ο Κώστας Χαρίσης στο τέλος της επίθεσης. 28-24 και 28-25 τώρα. Σε ρολ playmaker ο Χαντζη Νικόλας. Φυσικά τον Ασημακόπουλο. Ο Σκούφης για τον Χαρίση. Ασημακόπουλος θα προσποιηθεί. Ψάξει την πάσα. Υπάρχει φάουλ από τον Καζαρνόφσκι. Δεν ξέρω αν έχει χρεώσει και τεχνική ποινή. Δεν είναι, αν είδα καλά. Υπάρχει και τεχνική ποινή στον Πάγκο νομίζω του Απόλλωνα. Διαμαρτυρία για το φάουλ του Καζαρνόφσκι. Καζαρνόφσκι με αυτά και με αυτά έφτασε τα 4 φάουλ. Γι' αυτό και οι έντονες διαμαρτυρίες. Χάντζη Νικόλας θα πάει στην γραμμή. 5 και 44 για την λήξη της τρίτης, της δεύτερης περίοδου. Ο Ιπποκράτης στο συν 3, ο Χαντζη Νικόλας στη γραμμή. Θα ευστοχήσει να κάνει το 29-25. Μεγάλο πλήγμα για τον Απόλλωνα το τέταρτο φάουλ του Καζαρνόφσκι. Θα επαναφέρει ο Χαντζη Νικόλας για τον Ασημακόπουλο. Χαντζη Νικόλας με πλάτη, θα γυρίσει, θα κερδίσει το φάουλ από τον Κασπίρη και δικαίωμα για δύο βολές αυτή την φορά για τον Γιάννη Χαντζη Νικόλα. Έχει βοηθήσει και αυτός στο σκοράρισμα για να μπορέσει ο Ιπποκράτης να περάσει μπροστά στο σκορ. Αυτό το 29-25. Εύστοχος στην πρώτη βολή. Ξανά στο συν 5 ο Ιπποκράτης.
Θα στοχίσει στη δεύτερη, ο Χαρίσης θα μαζέψει, θα γυρίσει, θα στοχίσει. 32-25 για πρώτη φορά στο σύν 7 η γηπεδούχη. Στεφανίδης θα τον σκούφι πάνω του. Στεφανίδης πάει κοντά στο καλάθι, βλέπει διάδρομο εύκολα. Θα το lay up, τον αριστερό διάδρομο. Θα μειώσει ξανά την διαφορά στους 5. Ο Σκούφης για τον Ασημακόπουλο. Ασημακόπουλος βλέπει διάδρομο, πάει κοντά στο καλάθι, πατά γερά. Και ευστοχή. 34-27, άμεση απάντηση από τον Ασημακόπουλο που κάνει πολύ καλό μας. Ο Στεφανίδης ξανά, με τον Σκούφη ξανά πάνω του. Δημακόπουλος έχει βγει ωραία τα μαρκαρίσματα, στριφογυρνά πάνω στον Χαρίση. Κάπως άτσαλη η προσπάθειά του, θα στοχίσει. Χάντζη Νικόλας θα πάρει το screen, θα σταματήσει για τρεις. Αστοχός, Δημακόπουλος θα κερδίσει το rebound και το foul από τον Χαρίση. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό του Ιπποκράτη, το δεύτερο προσωπικό του Κώστα Χαρίση. Ο Ναούμις θα περάσει στην θέση του Χαντζη Νικόλα. Ο Μπέμπης για την Απόλλωνα. 34-27, 4 και 10 για την δεύτερη περίοδο. Μπέμπης θα κρατήσει, θα δει να ξεμαρκαριστεί, θα περάσει μπαλά προς τον Ζώμο, θα τιμωρηθεί με βήματα. Ο Ζώμο, ο οποίος προσπάθησε να βάλει πλάτη τον Καλαμπάκα, καλή άμυνα τον Δημήτρη Καλαμπάκα. Κατοχή για τους γηπεδούχους. Με τον Δρόσο να περνά στη θέση του Ασημακόπουλου. Πάλι ανάστες ο αρχηγός του Ιπποκράτη. Ο Δρόσος. Χαρίσης. Ο Σκούφης. Θα περάσει υπέροχη πάσα προς τον Χαρίση. Εκείνος θα κερδίσει το φάουλ από τον Ζώμο. Το δικαίωμα για δύο βολές. Ο Ιπποκράτης χτυπά στη ρακέτα. Εμφανίζει προβλήματα εκεί για τον Απόλλωνα. Τον φορτώνει με φάουλ, το τρίτο φάουλ του Εζόμο. Τέσσερα έχει ο Καζαρνόφσκι. Μόνο ο Δημακόπουλος έχει μείνει ουσιαστικά που δεν είναι φορτωμένος. Αλλά φαίνεται να μην μπορεί να ακολουθήσει εκείνος. Ούτε το Χαρίση ούτε τον Ασημακόπουλο. 35-27 και 36-27 τώρα. Για πρώτη φορά Ιπποκράτης στο σύν 9. Και πιέζει και στην πρώτη μπάλα εδώ. Μπέμπης κρατήσει. Στεφανίδης. Με τον Σκούφι ο Στεφανίδης προσποιείται. Εκτός ισορροπίας ο σούτ άστοχο. Ο Δημακόπουλος θα μαζέψει και θα κερδίσει το φάουλ από τον Χαρισή. Ψηλά. Τρίτο φάουλ του Χαρίση είναι αυτό. Αυτό αναγκάζει τον Κώστα Παπαδόπουλο να τραβήξει τον υψηλός όμως έντερ εκτός παιχνιδιού για να περάσει στην θέση του ο Αντώνης Ασημακόπουλος. Χειροκροτεί και ο κόσμος. Εύστοχος στην πρώτη βολή Δημακόπουλος. 36-28 και 36-28, άστοχος στη δεύτερη. Μπάλα στα κρύα του Σκούφη. Σκούφης, Ασημακόπουλος, Καλαμπάκας, Δρόσος και Ναούμιση, 5 του Ιπποκράτη. Ο Ασημακόπουλος από την κορφή για τρεις. Ναι, τρομερό μας Αντώνης Ασημακόπουλος. Και πρώτη φορά η διαφορά σε διψήφιο αριθμό, στο σύν 11. 39-28. Για τον Απόλλωνα να μην μπορεί να βρει λύσεις επιθετικά.
Δημακόπουλος θα στοχίσει. Καταφέρει συνέχεια να σπρώξει ουσιαστικά την μπάλα στο καλάθι και να μειώσει σε 39-30. Ο Σκούφης πάρει το screen, σουτ για 3, άστοχο. Μαζεύει το μακρινό rebound ο Στεφανίδης. Ο Δρόσος τον πιέζει. Στεφανίδης παίρνει τον διάδρομο, θα γυρίσει. Καλή άμυνα από τον Δρόσο που τον ανάγκασε να βγει προς τα έξω ξανά. Ο Δρόσος με τον Δημακόπουλο, η μπάλα θα είναι για τον Ιπποκράτη, θα βγει από τα πόδια του Μπέμπη. Δημακόπουλος προσπάθησε να βγάλει στην δυνατή πλευρά τον συμπαίκτη του, δεν ήταν καλή η πάσα του. Ουσιαστικά η μπάλα βρήκε πάνω στον Ναούμι, δεν την περίμενε ούτε ο ίδιος. Και στη συνέχεια από τα πόδια του Μπέμπη κατέληξε. Εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Σκούφης. Κατοχή για τον Ιπποκράτη ξανά. Έπαλα από τα χέρια του Στέφανη, την περνάει εκτός. Ξανά ο Σκούφης. Επαναφέρει. Σκούφης για τον Καλαμπάκα. Ο Ναούμης. Σκούφης. Δυνατή η πάσα του προς τον Καλαμπάκα. Και ο Μαστόρος θα περάσει στην θέση του. Ένα και 58 για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. 39-30. Ο Ιπποκράτης πατά καλύτερα στην δεύτερη περίοδο. Έχει δημιουργήσει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Έχει ανεβάσει την διαφορά μέχρι και στους 11 πριν από λίγο. Υπάρχει φάουλ εδώ πάνω στον Στεφανίδη. Δεν κάνω λάθος. Είναι από τον Καλαμπάκα. Να δούμε σε ποιον έχει χρεωθεί. Έχει χρεωθεί τον Καλαμπάκα. Στον Δρόσο χρεώθηκε. Ο Στεφανίδης θα ευστοχίσει στην βολή. 39-31. Άστοχο στην δεύτερη. Η κατοχή για τον Ιπποκράτη. Μπάλα περάσει εκτός από τα χέρια του Βλαχού. Χατζη Νικόλας θα κατεβάσει. Αφήσει για τον Ναούμι. Ξανά ο Χατζη Νικόλας. Χατζη Νικόλας, ο Μαστόρος από τη γωνία μόνος του. Θα στοχίσει. Ο Δημακόπουλος θα μαζέψει το rebound. Στεφανίδης προσποιήσεις, άστοχος. Μαζεύει ο Μαστόρος και προσπαθεί να τρέξει για τον Ιπποκράτη ο Μαστόρος. Για τον Δρόσο, ο Δρόσος άστοχος. Φύνουν οι διαιτητές, ο Μαστόρος θα τρέξει, θα πιέσει. Πάει να στήσει παγίδα εκεί με τον Ασημακόπουλο. Ο Στεφανίδης προσποιείται, πάει κοντά στο καλάθι. Φάουλ τον Ναούμι. Δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Φάουλ το χρεώνεται ο Ναούμις, στέλνοντας τον Στεφανίδη στην γραμμή. Κώστα Παπαδόπουλος ετοιμάζει τον Ψαθά για να ξαναπεράσει στο μάτς. Ο Στεφανίδης θα ευστοχίσει στην βολή, θα κάνει το 39-32. Από την άλλη πέρα ο κύριος Κοτσίρης ετοιμάζει τον Μπαζίνα για να περάσει στο παιχνίδι. Εύστοχος και στην δεύτερη. Ο Μπαζίνας και ο Τζάιδας περάσουν στην αναμέτρηση για τον Απόλλωνα. Ο Δρόσος θα περάσει εκτός και στη θέση του Ψαθάς για τον Ιπποκράτη. Και ο Ασημακόπουλος θα αφήσει στον Μαστόρο 50 δεύτερα για την δεύτερη περίοδο. 39-33 εδώ στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ. Ο Ψαθάς για τον Ασημακόπουλο. Ωραία πάσα, ωραία συνεργασία. Ωραίο καλάθι ο αρχηγός. 41-33 στο σύν 8 ξανά ο Ιπποκράτης. Που όποτε δυσκολεύεται παίρνει λύσεις από τον Ασημακόπουλο. 41-33, 40 δεύτερα για να ολοκληρωθεί
το δεύτερο, η δεύτερη περίοδος. Σαν τα δεύτερα λοιπόν για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Ο Ιπποκράτης είναι στο σύν 8. 41-33. Ο Απόλλωνας με Κασπίρη Δημακόπουλο. Βλάχο Μπέμπη. Και Στεφανίδη. Ο Ιπποκράτης με Καλαμπάκα, Ναούμι, Δρόσο, Χαντζηνικόλα και Ασημακόπουλο. Ο Μπέμπης για τρεις από τη γωνία, ευστοχώς. Βγήκε η επίθεση που σχεδίασε ο προπονητής του Απόλλωνα. Βγήκε ιδανικά θα έλεγα. Κουτσίρης. Ιδανικά με τον Μπέμπη τις 45 μήτες να ευστοχεί και να μείνουν την διαφορά στους 6. Αναγκάζοντας τον Κώστα Παπαδόπουλο αυτή την φορά να καλέσει time out. Για να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο Ιπποκράτης τώρα για αυτή την τελευταία επίθεση. Με Ναούμι, Λάνια, Σημακόπουλο, Χαρίση και Χάντζη Νικόλα. 25 και 6 για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Η κατοχή για τον Απόλλωνα. Κάνει λάθος ο Ιπποκράτης. Έκανε λάθος ο Ιπποκράτης. Διαφορά είναι στους 5. Κύλησε. Μισό δεύτερο ουσιαστικά, 24 και 2 απομένουν, μια ολόκληρη επίθεση, σχεδόν 14 βέβαια έχει ο Απόλλωνας, απομένει και χρόνος για να κάνει μια επίθεση ο Ιπποκράτης. Θα επαναφέρει ο Μπέμπης. Μπάλα στα χέρια του Στεφανίδη. Στεφανίδης. Δημακόπουλος θα αστοχίσει αλλά θα κερδίσει το φάουλ από τον Καλαμπάκα. Σαράντα 41-36. Ο Απόλλωνας κατάφερε μια διαφορά της τάξης των 11 πόντων να την μειώσει
στους 5 και έχει την ευκαιρία να την κατεβάσει κι άλλο τώρα. Ο Δημακόπουλος είναι στη γραμμή. Ο Ιζόμου είναι σε θέση για να περάσει στο μάτς λογικά στην θέση του Μακόπουλου. 41-37. 41-38 τώρα. Αυτή η αλλαγή θα γίνει. 16 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Ο Χατζηνικόλας για τον Ναούμι. Ξανά ο Χατζηνικόλας. Κατεβάσει. Κρατήσει ο Χατζηνικόλας. Βλέπει διάδρομο με τον Εζόμο. Ο Χατζηνικόλας βγαίνει έξω. Στριφογυρνά. Σουτ για δύο. Άστοχο. Η μπάλα στα χέρια του Εζόμο. Και φινάλε. Στην δεύτερη περίοδο. Ο Ιπποκράτης θα είναι μπροστά στο σκορ με 41-38. Θα είναι στο συν 3. Σε ένα μάτς βέβαια στο οποίο κατάφερε να ξεφύγει και με 11 κάποια στιγμή. Ο Απόλλωνας βρήκε τον τρόπο. Μείωσε την διαφορά, τη ροκάνησε με την διαφορά πλέον να φτάνει στους 3, 41-38 στο φινάλε της δεύτερης περίοδου. Με αυτό το πλάνο που βλέπετε εδώ, με τον πίνακα δηλαδή, θα πάμε στο time out και θα επιστρέψουμε σε 15 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Ιπποκράτης Απόλλωνας Πάτρας. Τέλος, τεράστια νίκη για τον Ιπποκράτη, 69-61, ο Ιπποκράτης γράφει ιστορία.
Επιστροφή λοιπόν εδώ στο κλειστό γυμναστήριο για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Ιπποκράτης Απόλλων Πάτρας. Ο Ιπποκράτης ο οποίος προηγείται με 41-38. Ο Απόλλωνας ο οποίος έχει καταφέρει να βρει σχεδόν πάντα λύσεις. Έχει κάνει εξαιρετικό μάτς ο Χριστόφορος Στεφανίδης που έχει σταματήσει στους 18 παρακαλώ στο πρώτο ημίχρονο. 3 στα 4 τρίποντα, 7 στις 8 βολές και 1 στα 3 δίποντα. Και όλα έτοιμα λοιπόν για το ξεκίνημα. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ιπποκράτης με Μαστό, Ρολάνε, Χαρίση, Ασημακόπουλο και Ναούμι. Την άλλη πλευρά ο Απόλλωνας με Στεφανίδη, Αζίνα, τον Δημακόπουλο, τον Βλάχο και τον Μπέμπι. 41-38. Και θα δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Ο Χαρίσης με τον Δημακόπουλο, βγάλε στην γωνία. Ο Μαστόρος βλέπει διάδρομος με τα αριστερό, εύστοχο. Θα ευστοχίσει για δύο ο Βένος Μαστόρος, θα κάνει το 43-38. Ο Ιπποκράτης λοιπόν, ο οποίος λέγαμε ότι κατάφερε να πάρει μια διαφορά μέχρι και 11 πόντους στην δεύτερη περίοδο. Παρ' όλα αυτά ο Απόλλωνας βρήκε τις λύσεις και μείωσε. Σπάθησε εδώ να κλέψει ο Σημακόπουλος, ο σούτ από πολύ μακριά του Στεφανίδη. Άστοχο, θα μαζέψει ο Λάνε. Ο Λάνε για τον Ναούμι, ο Ναούμι θα προσποιηθεί, θα βγάλει έξω. Ο Χαρίσης θα την κορφή για τρεις, εύστοχος. Εύστοχος ο Κώστας Χαρίσης, 46-38, ξεκινάμε ένα σέρι 5-0 ο Ιπποκράτης. Φάουλ εδώ επιθετικό, το κερδίζει ο Ναούμις. Σαράντα λοιπόν, 8-50 για την τρίτη περίοδο. Και ο Λάνε θα κατεβάσει τον Σημακόπουλο, από εκεί ο Μαστόρος. Ο Σημακόπουλος ξανά, ο Λάνε βλέπει διάδρομο. Ωραία πάσα στον Ναούμι και να στοχίσει κατά το καλάθι. Παραμένει το 46-38. Σουτ για τρεις, εύστοχο. Απάντηση από τον Στεφανίδη, ο οποίος φτάνει έτσι τους 21 πόντους στο παιχνίδι. Playmaker του Απόλλωνα. Yeah. 46-41, 8 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος. Μαστόρος θα επαναφέρει με τον Λάνε. Αστονός. Αστοχίσει ο Χαρίσης με follow κάρφωμα. 48-41. Πάρα στα χέρια του Στεφανίδη. Μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Ιπποκράτη λέγεται Στεφανίδης. Έχει πετύχει τους μισούς πόντους της ομάδας του. Από τους 41 έχει τους 21 ο Στεφανίδης. Ο Δημακόπουλος θα καταφέρει να γυρίσει, να ευστοχίσει και να μειώσει ξανά στους 5. Ο Μαστόρος θα κρατήσει. Ο Λάνε. Λάνε κρατά, σουτ για 2 με πίεση, άστοχος. Δημακόπουλος μαζεύει και ενωτιμάζεται ο Ψαθάς να περάσει σε λίγο στο παιχνίδι. Ο Στεφανίδης θα καταφέρει να κατεβάσει. Ο Στεφανίδης, ο οποίος έχει περάσει και από τον τα 12 ξανά, παίκτης του Κολοσσού. Παλιότερα, σουτ για 3 από την γωνία. Κακό σουτ, μαζεύει ο Μαστόρος. Παθεί να τρέξει για τον Ιπποκράτη. Πήγε να του κλέψει ο Στεφανίδης, κράτησε ο Μαστόρος. Την κατοχή. Βλέπει διάδρομο ο Μαστόρος με τα αριστερό, εύστοχος.
50-43. Με το καλάθι που πετυχαίνει ο Μαστόρος. 6-15. Για την τρίτη περίοδο, Στεφανίδης διστάζει. Δεν μπορεί ο Μαστόρος, ζητά σκρίνα τον Δημακόπουλο. Προσπαθεί να παίξει το pick and roll, μπάλα έξω, σουτιά τρεις. Άστοχο από τον Βλάχο. Και φάουλ στη συνέχεια από τον Μπαζίνα στον Μαστόρο. Λάνε θα επαναφέρει. Φύση για τον Βένο Μαστόρο. 6 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Μαστόρος για τον Λάνε. Λάνε θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Περνάει τον Δημακόπουλο. Πετυχαίνει ένα υπέροχο καλάθι. Ο Εστονός. Εκεί που φαινόταν ότι θα έχανε την μπάλα, κατάφερε να περάσει τον Δημακόπουλο και να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Δημακόπουλος απαντά. 52-45. Όλα είναι για τον Μαστόρο. Μαστόρος από την κορφή για τρεις. Θα ευστοχήσει. Στο σύν 10 ο Ιπποκράτης με το τρίποντο του Μαστόρου. Ο Μπέμπης θα αφήσει για τον Στεφανίδη. Ο Στεφανίδης θα προσποιηθεί. Πάει κοντά στο καλάθι, θα βγάλει έξω στην γωνία. Ζουτιά τρεις. Άστοχο από τον Κασπίρη. Μπάλα από τα χέρια του Χαρίση. Περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Η κατοχή παραμένει στα χέρια του Απόλλωνα. Ο Στεφανίδης θα επαναφέρει. Φάουλ τον Ψαθά. Είναι το τέταρτο του φάουλ στο μάτς. Κάτι που αναγκάζει τον Κώστα Παπαδόπουλο να επαναφέρει τον Βαγγέλη Δρόσο στο παιχνίδι. Ενώ θα πέρασε και ο Ασημακόπουλος στην θέση του Χαρίση. Ψάθας θα πέρασε εκτός. Ο Βλάχος θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Εύστοχο στην πρώτη. 55-46. Και 55-47 τώρα. Ο Δρόσος για τον Λάνε. Υπάρχει φάουλ. 4-44 για την τρίτη περίοδο. Ο Ναούμης θα επαναφέρει. Ναούμης για τον Δρόσο. Ο Λάνε παίρνει το σκριν. Σταματά για τρεις. Σουτάρει. Άστοχος. Ο Εστονός, ο Στεφανίδης θα μαζέψει. Θα πέσει για τον Βλάχο. Βλάχος βλέπει διάδρομο. Βγάζει στη γωνία. Μπαλαφθένει στο Στεφανίδη. Ο Στεφανίδης παίρνει το σκριν. Ψάχνει επιλογές, βγάζει έξω, σουτιά τρεις, αμαρκάριστος, αλλά άστοχος ο Κασπίρης. Και ο Μαστόρος τώρα, παραμένει το 55-47. Ο Μαστόρος για τον Σημακόπουλο. Σημακόπουλος, μπάλα από τα χέρια του Στεφανίδη. Περνά εκτός. Κάντζη Νικόλας θα περάσει τη θέση του Λάνε. Χειροκροτήρια για τον κόσμο, ο οποίος δεν έχει κατακλείσει το κλειστό όπως συνηθίζει, αλλά είναι αρκετός. Χάντζη Νικόλας βλέπει διάδρομο, εύκολα. 57-47 από τον Γιάννη Χάντζη Νικόλα. Ο Μαστόρος προσπαθεί να πιέσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τον Στεφανίδη. Άρα στο χειριστής της μπάλας ο Στεφανίδης, τους άλλους έχει φάει με τα κουτάλια τα γήπεδα της Α1, της Α2, μπλοκ στα ίσια
του Χατζη Νικόλα. 39 πήγε πλέον ο Στεφανίδης, αλλά μεγάλη καριέρα. Με παίχτες και του Κολοσσού. Δύο χρόνια, θυμάμαι καλά. Ο Χατζη Νικόλας από τη γωνιά για τρεις θα στοχίσει. Ο Ναούμης προσπάθησε να σπρώξει την μπάλα προς το καλάθι, δεν τα κατάφερε. Στεφανίδης θα κερδίσει το φάουλο τον Μαστόρο. Θα επιστρέψει στο μάτς Καλαμπάκας. Στεφανίδης για τρεις. Θα στοχίσει. Χατζη Νικόλας θα μαζέψει. Και τρύπα στο μάτς. Και αυτός για πρώτη φορά. Ο Δρόσος, ο Σιμακόπουλος. Ωραία συνεργασία. Και 59-47 στο σύν 12. Ο Ιπποκράτης για πρώτη φορά στο μάτς στο σύν 12. 59-47 με το καλάθι που πέτυχε εδώ ο Αντώνης Σιμακόπουλος. Δύο και 44 λοιπόν για την τρίτη περίοδο. 59-47 για τον Ιπποκράτη, που βρίσκει τρόπους να ανεβάζει την διαφορά. Το κατάφερε και στη δεύτερο ημίχρονο, αλλά τότε ο Απολλώνας κατάφερε με τον Στεφανίδη να μειώσει. Ο Δημακόπουλος θα καθώσει. Ωραία συνεργασία, Δημακόπουλος ανύψηλος. Κάνει το 59-49. Καλαμπάκας για τον Χατζη Νικόλα. Σάμινα ζώνης Απόλλωνας. Χατζη Νικόλας βγάλει έξω. Ο Καλαμπάκας για τρεις. Θα τη σπάσει τη ζώνη ο Καλαμπάκας. 62-49. 1:55 για την τρίτη περίοδο. Δημακόπουλος ξανά με τον, Σιμακόπουλο. Ο Μπέμπης θα προσποιηθεί. Πάρει διάδρομο, κερδίζει το φάουλ από τον Σιμακόπουλο. Μπέμπης. Επαναφορά από την baseline. Αναφέρει ο Στεφανίδης. Ένα και 38 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Στεφανίδης για τον Δημακόπουλο. Δημακόπουλος δύσκολα θα ευστοχίσει. Πανύψηλος Δημακόπουλος βρίσκει λύσεις
βοηθά πάρα πολύ στο σκοράρισμα. Τώρα Καλαμπάκας βλέπει διάδρομο, βγάζει έξω, ο Τρύπας αδιστάσει. Αντζηνικόλας, ο Ασημακόπουλος θα καρφώσει, ο Αντώνης Ασημακόπουλος, 64-51. Εντυπωσιακός αρχηγός ο Δημακόπουλος. Ξανά θα βγάλει στη γωνία, ο Μπέμπης στημένος για τρεις, άστοχος. Η μπάλα θα καταλήξει στον Τζάιδα που θα στοχίσει. Μακρινή πάσα προς τον Τρύπα. Ο Τρύπας θα πετύχει το καλάθι. 66-51 η διαφορά στους 15 για τον Ιπποκράτη. Αυτή την baseball πάσα του Χατζηνικόλα και το καλάθι του Τρύπα, ο Ιπποκράτης ανεβάζει την διαφορά στους 15. Εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο από τον Ιπποκράτη. Το μάτς ήταν στους τρεις. Σουτ για τρεις, άστοχο, μακρινό rebound. Υπάρχει φάουλ. Και μα για δύο βολές. Στα 3,5 δευτερόλεπτα. ...66-51. Δύο βολές για τον Απόλλωνα με τον Μπέμπι να είναι στην γραμμή. Θα στοχίσει στην πρώτη. Παραμένει το 66-51. Άστοχος και στην δεύτερη. Ο Ασημακόπουλος κατεβάσει. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Δεν πρόλαβε ο Ασημακόπουλος. Το κατάλαβε μάλλον ότι έμεναν και τόσα λίγα δευτερόλεπτα. Προτίμησε να πασάρει αντί να πάρει το τελευταίο σουτ. Φινάλε στην τρίτη περίοδο. Ο Ιπποκράτης έχει κάνει τρομερό τρίτο δεκάλεπτο. Έχει κάνει το συν 3, συν 15. Και είναι αγκαλιά με την νίκη εδώ στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Τέταρτη και τελευταία περίοδος εδώ στο Χριστό. Γυμναστήριο ΚΟ, Ιπποκράτης είναι αγκαλιά με μία ακόμη εντός έδρας νίκη. Προηγείται με 15 πόντους διαφορά του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας με Μπέμπι Στεφανίδη
Δημακόπουλο, Βλάχο και Κασπίρη. Για αυτή την, για, συγγνώμη, και Μπαζίνα για αυτή την τελευταία τέταρτη περίοδο. Ο Ιπποκράτης με τρύπα, Δρόσο, Ασημακόπουλο, Χαρίση και Χαντζη Νικόλα. Ο Βλάχος για τον Δημακόπουλο. Δημακόπουλος θα κερδίσει το φάουλ από τον Χαρίση. Το δικαίωμα για δύο βολές. 4ο φάουλ Κώστα Χαρίση. Ο Δημακόπουλος θα ευστοχίσει. 66-52 και 66-53 τώρα. Έχει βοηθήσει αρκετά στο σκοράσμα ο Δημακόπουλος. Μπορεί η ομάδα του να μην τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ίσως είναι η μόνη αξιόπιστη λύση αυτή τη στιγμή θετικά για τον Απόλλωνα. Ο Ασημακόπουλος για τον Χαρίση. Ο Χαρίσης, ο Δρόσος για τρεις. Άστοχος ο Χαρίσης, θα μαζέψει, θα αστοχίσει, θα κερδίσει το φάουλ από τον Δημακόπουλο. Φάουλ λοιπόν από τον Δημακόπουλο. Το πρώτο του Δημακόπουλου στην αναμέτρηση πάνω στον Χαρίση. Χαρίσης και Σημακόπουλος, οι οποίοι είχαν φορτώσει με φάουλ στο ξεκίνημα τον Καζαρνόφσκι. Χαρίσης πάει στη γραμμή. Άστοχος στην πρώτη. Θα ευστοχίσει στην δεύτερη ο Κώστας Χαρίσης. 67-53. Μπαζίνας θα κατεβάσει. Προσποιηθεί πάνω στον τρύπα. Στεφανίδης με τον Δρόσο. Πάρε το σκρίνο Στεφανίδης, μπάλα θα γυρίσει, σουτ για τρεις από τη γωνία, εύστοχο από τον Βλάχο και 67-56. Θα πάρει προσπάθειες, 66-75 από ο Απόλλωνας, είναι λογικό, θέλει να καλύψει την διαφορά. Χαντζη Νικόλας, λάθος πάσα, Στεφανίδης θα κατεβάσει, βλέπει διάδρομο, πετύχει το καλάθι ο Βλάχος. 67-58, ένα σερί 5-0 από την ομάδα του Απόλλωνα. 67-58 με πόντους τον Βλάχο. Χαρίσης θα προσποιηθεί, σωτάρει για 2, θα στοχίσει. Μακρινό ριμπάντο από τον Στεφανίδη. Μόνος τον Μπέμπης για 3, εύστοχος. Να, που ο Απόλλωνας έχει σφιγμό. 67-61. Μειώνει την διαφορά στους 6. Από τους 15 στους 6. 67-61, 8 και 12 για το φινάλε.
8 και 12 λοιπόν για το τέλος. 67-61 ο Απόλλωνας, ο οποίος έχει κάνει ένα τρομερό comeback στο μάτς. Έχει καταφέρει να μειώσει την διαφορά στους 6 από τους 15 που ήταν. Μια μικρή διακοπή, ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κάπου, μπορώ να καταλάβω. Να δούμε. Υπάρχει θέμα και υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Βλέπω και κάποιους ανθρώπους του Ιπποκράτη να είναι πίσω από την μπασκέτα. Για να δούμε. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση για να συνεχίσει το μάτς. Έχει να κάνει με το ύψος της μπασκέτας. Διορθώθηκε το πρόβλημα από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Συνεχίζεται κανονικά. Ξαναστάξετε ένα λοιπόν, 8 και 11. Για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Σουτ άστοχο, Χαρίσης θα μαζέψει, θα αστοχίσει ο Δημαζακόπουλος στο rebound. Στεφανίδης, σουτ για τρεις, άστοχο, μαζεύει ο Ψαθάς. Πάρα λίγο να μειώσει εδώ κι άλλο ο Απόλλωνας, Μαστόρος για τον Χαρίση. Χαρίσης θα προσποιηθεί με τον Δημακόπουλο. Ολάνε. Για τρεις Ολάνε. Εύστοχος. Εύστοχος ο Εύστονος. 70-61. Λύση από τον Λάνε για τον Ιπποκράτη. Που είδε την, τον Απόλλωνα για δεύτερη φορά να ροκανίζει την διαφορά. Στεφανίδης. Βλάχος. Ωραία προσπάθεια. Φύση την μπάλα με το δεξί στο καλάθι. Ξανά ο Λάνε, ξανά εύστοχος. Το παίρνει πάνω του Λάνε. 2 στα 2 τρίποντα, διαφορά ξανά στους 10. Στεφανίδης θα προσποιηθεί. Θα κυκλοφορήσει ο Μπέμπης από τη γωνία. Ο Χαρίσης θα μαζέψει τον rebound. Και από εκεί ο Λάνε. Μαστόρος. Δεν βγαίνει καλή συνεργασία. Λάθος για τον Ποκράτη. 73-63, 5-57 για το τέλος. Προσποιήσεις. Στεφανίδης με τον Μαστόρο. Καλή άμυνα από τον Μαστόρο. Στεφανίδης προσποιείται εκτός ισορροπίας για δύο. Άστοχος, μαζεύει Ναόμης. Ο Μαστόρος για τον Ψαθά. Από εκεί ο Λάνε. Για τρεις. Ναι! Right Λάνε! Προσωπικά το πήρε ο Εστονός. Έχει βάλει 9 πόντους στην τέταρτη περίοδο και καταφέρνει να ξεκλειδώσει το μάτς ξανά για τον Ιπποκράτη, ανεβάζοντας την διαφορά στους 13. Ναι, ο Right Λάνε
από τα χέρια του υποκράτης παίρνει μεγάλη ανάσα και αγκαλιάζει την νίκη. Διαχειρός Λάνε λοιπόν, ο Ιπποκράτης έχει καταφέρει να βρει λύσεις. Έξω από τα 6.75 με 3 τρίποντα του Λάνε, διαφορά πήγε ξανά σε διαφορά άνω των 10 πόντων. Πέντε λεπτά για το τέλος. Στεφανίδης θα βγάλει έξω. Καλή άμυνα από τον Μαστόρο. Πολύ καλή άμυνα από τον Μαστόρο. Δεν επέτρεψε ουσιαστικά στους παίκτες του Απόλλωνα να εκδηλώσουν επίθεση. '76-63. Θα πέρασει ο Άσημα Κόμπολος στη θέση του Χαρίση. Μαστόρος για τον Ιπποκράτη. Σιμακόπουλος. Ο Λάνε. Προσποιηθεί ο Λάνε. Αλλά στον Μαστόρο. Από εκεί ξανά ο Σιμακόπουλος. Ο Λάνε. Τρομερά πράγματα κάνει ο Λάνε. Ωραία συνεργασία Σιμακόπουλου και Λάνε. Ο Λάνε ουσιαστικά στον αέρα πριν κάνει τρίπλα. Άφησε την μπάλα στο καλάθι. Έχοντας πετύχει 11 πόντους και μάλιστα συνεχόμενους στην τέταρτη περίοδο ο Ιστονός. Τρομερά πράγματα από τον Λάνε. Μπάλα θα γυρίσει, σούτ από τη γωνία. Εύστοχο από τον Κασπίρη. Απάντηση από τα 6.75 για την ομάδα του Απόλλωνα. Απομένουν 3.50 για το τέλος. Ο Μαστρός για τον Λάνε. Ψαθάς του δίνει screen. Λάνε κάνει λάθος. Βλάχος θα κλέψει. Αλλά θα φτάσει τα χέρια του Μπέμπη. Μαστρός πιέζει τον Στεφανίδη. Αλλά θα γυρίσει. Διάδρομος. Άστοχο το σούτ. Μαζέψει ο Λάνε. Και θα κερδίσει το φάουλο. Λάιτ Λάνε. Το τέταρτο φάουλ του Κασπίρη. Τρία και 15 για το τέλος. Σιμακόπουλος θα προσποιηθεί. Ο Σκούφης για τρεις. Αστοχίσει. Η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του Μπέμπη.
Τρία λεπτά απομένουν για να τελειώσει το μάτς. Ο Βλάχος για τον Στεφανίδη. Ο Στεφανίδης για τρεις. Θα ευστοχίσει. Εξαιρετικός ο Χριστόφορος Στεφανίδης. ...78-69, 2-42 για το τέλος. Ο Κράτης είναι μια... Ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα που δεν σταματά να προσπαθεί. Πιέζει. Όσο και αν η διαφορά μεγαλώνει κάποιες φορές, ο Απόλλωνας καταφέρνει αυτή την πίεση που βγάζει να μειώνει μάλιστα. Αυτά είναι πολύ κοντά. Δείγμα και της τρομερής ανόδου που έχει κάνει τα τελευταία παιχνίδια ο Απόλλωνας. Εκεί που βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Έχει πάρει κάποιες αναμετρήσεις. 78-69 λοιπόν, 2-39 για το τέλος. Φάουλ. Ομάδες δεν έχουν και ομαδικά αρκετά. Έχει ένα ομαδικό Υποκράτης και τρία Απόλλωνας. Σε ένα μάτς μπάλτσα που πάει έτσι δεν έχουν πολλά ομαδικά. Επαναφορά από την baseline από τον Λάνε. Καλή για τον Χαρίση. Του και ο Ασημακόπουλος. Ξανά ο Λάνε για τον Χαρίση. Ο Χαρίσης στην γωνία, ο Σκούφης για τρεις, θα στοχίσει. Ο Καλαμπάκας θα σπρώξει την μπάλα προς τον Λάνε. Πάτησε καλά ο Δημήτρης Καλαμπάκας, ο κόδικε ψηλά. Ο Λάνε για τον Χαρίση. Η κατοχή παραμένει για τον Υποκράτη. Δύο και 14 για το τέλος. Ο Λάνε θα επαναφέρει. Ο Σκούφης. Για τον Χαρίση. Ο Χαρίσης βάζει ωραία το κορμί του. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Κώστας Χαρίσης. Στο συν 11 ο Υποκράτης, 2 λεπτά πριν το τέλος. Στεφανίδης θα προσποιηθεί. Ξανά ο Στεφανίδης. Παθεί να βρει σουτ, αφήσει στην γωνία, είναι άστοχο το σουτ του Μπαζίνα, ο Στεφανίδης θα μαζέψει και θα κερδίσει το φάουλ στη συνέχεια από τον Σκούφη. 1-40 πριν το τέλος, το κάνει το δεύτερο του ομαδικό ο Υποκράτης, το κάνει ο Σκούφης, το πρώτο του φάουλ μάλιστα είναι στο μάτς. Ο Λάνε θα περάσει εκτός παρκέ, Χατζη Νικόλας ξανά στο μάτς. Στεφανίδης επαναφέρει. Στεφανίδης προσποιείται. Ο Δημακόπουλος για τρεις. Θα αστοχίσει ο Στεφανίδης να μαζέψει. Θα πετύχει το καλάθι μπροστά από τον Σημακόπουλο. Σκούφης θα κατεβάσει. 80-71, 80 δεύτερα για το τέλος. Χαρίσης. Χατζηνικόλας. Ο Ασημακόπουλος. Γυρνά ωραία. Γκολ φάουλ. Ή χαμηλά, χαμηλά. Το φάουλ το σφίριξε νωρίς ο διαιτητής. Ένας εκ των τριών διαιτητών της αναμέτρησης. Χαμηλά το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό. 80-71. 1-8 για το τέλος. Θα επαναφέρει ο Σκούφης. Με τον Χατζηνικόλα. Ο Χατζηνικόλας θα πετύχει το καλάθι. 82-71 στο συν 11 ο Υποκράτης που θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης. Μένει να δούμε πόσο θα ολοκληρωθεί αυτή η νίκη του. Πάμε στα time out και επιστρέφουμε.
67 δευτερά για το τέλος. Ασημακόπουλος, Χαρίσης, Σκούφης, Δρόσος και Χαντζή Νικόλας, οι πέντε του Ιπποκράτη. Δημακόπουλος, Μπέμπης, Μπαζίνας, Τζάιδας και Στεφανίδης, οι πέντε του Απόλλωνα. Παναφέρει ο Μπέμπης, αφήσει για τον Δημακόπουλο. Από εκεί ο Μπαζίνας. Στεφανίδης προσπαθεί να βγει από τα σκριν. Δημακόπουλος θα του δώσει ακόμη ένα. Στεφανίδης, ούτια τρεις, ο Μπέμπης. Άστοχος ο Σημακόπουλος, πολύ ψηλά θα μαζέψει. Θα κατεβάσει, αφήνοντας για τον Χαρίση. Και από εκεί μπαλά στα χέρια του Ανδρέα Σκουφή. 40 δεύτερα για το τέλος. Σκούφη στα δει διάδρομο. Χαμηλή η πάσα του τον Χαρίση. Εκείνος όμως θα καταφέρει να την συγκρατήσει και να πετύχει το καλάθι. 84-71. Μισό λεπτό για την λήξη. Είπαμε το μόνο που μένει είναι να δούμε πόσο θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Ο Ιπποκράτης θα πετύχει ακόμη μια νίκη εντός έδρας. Κακό σούτ εδώ από τον Στεφανίδη. Την μπάλα στα χέρια του Σκούφη. Ο Κώστας Παπαδόπουλος λέει του Σκούφη να περάσει το κέντρο και να μην κάνει επίθεση στη συνέχεια. 84-71 λοιπόν. Με αυτό το σκορ ο Ιπποκράτης θα πετύχει την νίκη για την 20η αγωνιστική της Α2. Απέναντι στον Απόλλωνα με 84-71 ο Κοσκοντέλ Ιπποκράτης θα πετύχει ακόμη μια νίκη στο γήπεδό του. Το γήπεδο το οποίο είναι αυτό που του έχει δώσει την δυνατότητα να βλέπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία την φετινή του πορεία στην Α2. Το ξεχνάμε αρκετές φορές ότι ο Ιπποκράτης είναι νεοφώτιστος στην Α2. Υποδέχεται ομάδες με τεράστια πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ, με τεράστιες πορείες, τεράστιες διακρίσεις. Ο Απόλλωνας, μια ομάδα που μεσορανούσε την προηγούμενη δεκαετία στην Α1. Παίκτες και παίκτες που έχουν περάσει από τον Απόλλωνα και έχουν κάνει τρομερά πράγματα όταν η ομάδα ήταν στην Α1. Για μας φαντάζει λίγο απίθανο που η ομάδα του νησιού μας φιλοξενεί εδώ ομάδες όπως ο Απόλλωνας, όπως ο Ηρακλής που πέρασε από εδώ, όπως ο Ιωνικός Νικιάς που θα έρθει. Με τον κόσμο του όπως συνηθίζει λοιπόν ο Ιπποκράτης θα πανηγυρίσει την νίκη. 84-71. Κοσκοντέλ Ιπποκράτης, Απόλλωνας Πάτρας, χειροκροτεί ο κόσμος. Ο Ιπποκράτης πετυχαίνει ακόμη μία νίκη εντός έδρας. Φινάλε στο μάτς. Ο Ιπποκράτης θα επικρατήσει. Από τον Γιώργο Πίτση που ήταν στην μετάδοση και τον Γιώργο Ξυλουρά που ήταν στην κάμερα. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Τέλος, τεράστια νίκη για τον Ιπποκράτη, 69-61, ο Ιπποκράτης γράφει ιστορία.